Και ο αγώνας αρχίζει τώρα ξανά. Είναι το δεύτερο ημίχρονο. Και προχωράμε. Και θα βγαίνουν κάθε μέρα πράγματα. Σαν και αυτά που ακούσατε χθες. Ποιος διάολος τ' άλλαξε. Ποιος διάολος τ' άλλαξε. Θα ήθελα να το πιάσουν αυτό το σημείο. Από το Ρούμι Κορδόν και να το παίξουν. Ποιος διάολος. Είμαστε εκεί, συμφωνούμε, δεν τις πειράξουμε. Βγαίνω. Συμφωνώ με τον Αντώνη Σαμαρά βγαίνοντας. Μου λέει τα εξής. Ας τα διαψεύσει αν θέλει. Γιώργο, βγες και στήριξέ με, σε παρακαλώ, έξω. Και θα κάνω και εγώ το ίδιο μόλις πάω στο κόμμα μου. Εγώ το έκανα, εκείνος το ξέχασε. Γιατί εγώ έχω το θάρρος και δεν με απασχολούν και δεν με φοβίζονται για πράγματα. Και είπα την αλήθεια. Μάχη να μην κοπούν οι επικουρικές συντάξεις. Γιατί? Γιατί είχα συμφωνήσει με την κοινευτική μου ομάδα και με εκείνους τους δύο οι οποίοι μίλησαν ότι όχι μειώσεις μισθών και συντάξεων. Όχι απώλεια εθνικής κυριαρχίας. Και όχι περαιτέρω νομιμοποίηση των μεταναστών. Απ' έξω από το παιδικό μέγαρο τα από αυτά. Απ' έξω. Προκειμένου να στηρίξω την κυβέρνηση. Όταν λοιπόν είδα αυτά τα οποία δεσμεύτηκα δημόσια και δεσμευόμενο εγώ δέσμευα και την κλειστή ομάδα, τότε κυρίες και κύριοι είπα δεν γίνεται. Και φεύγω από εκεί μέσα. Φεύγω από εκεί μέσα. Ότι θα πειραχτούν. Και ακούω την άλλη μέρα μείωση. Μείωση. Όχι επικουρικές και στις κύριες συντάξεις. Και στον ΑΤ. Όλα αυτά κυρίες και κύριοι, αυτά δεν είχαν συμφωνηθεί από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο. Ήταν υπουργός εργασίας και του το είπα. Συμφωνήσαμε. Ποιος τα άλλαξε, ρε. Ποιος τα άλλαξε. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο.